Πολύ καλά, είσαι αλλά καλά. Ξέρεις, για εμάς που είμαστε εδώ, σαν να... Είναι πολύ μακρινό το σενάριο εκεί, δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή συνταγή, θα φτιάξουμε αθούς. Αλλά πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα. Διαφορετικούς από όσους φτιάχνει η μητέρα, η αγιά, η θεία, ξέρω εγώ. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να δούμε πώς θα φτιάξουμε τους αθούς μας σήμερα. Θα φτιάξουμε ανθούς γεμιστούς με λαχανικά και φέτα. Θα χρειαστούμε 10 ανθούς, ένα μεγάλο κολοκυθάκι, μια μεγάλη μελιτζάνα, 2 κρεμμυδάκια φρέσκια, 2 πιπεριές χρωματιστές, 300 ml σάλτσα ντομάτας, 100 γραμμάρια φέτα και 50 γραμμάρια φρέσκο βασιλικό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, Νικόλα μου. Από ό,τι βλέπεις, η διαφορά μας από τους παραδοσιακούς αυτούς δεν θα έχει καθόλου ρύζι μέσα. Ούτε και κρέας που ούτε κάποιοι κρέας που βάζουν. Ναι, ακριβώς. Θα φτιάξουμε ανθούς για καθαρά με λαχανικά, ντομάτα και φέτα. Μπορεί να τους φάει οποιοδήποτε, ακόμα και όταν αφαιρέσουμε τη φέτα, μπορεί να φάνε όλες οι κατηγορίες με τις διατροφικές συνήθειες τους. Σωστά. Και επίσης θα δείξουμε έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, δροσερό για το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Είναι ό,τι πρέπει, έτσι, και μας αρέσουν πάρα πολύ οι ανθοί. Νομίζω δεν υπάρχει σπίτι που να μην το κάνει έτσι, κάθε 10 μέρες, 15 μέρες. Είναι υπέροχο φαγητό. Κόβω. Αλλά τώρα θα δείξουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι η συνηθισμένη αυτή που ξέρετε. Ακριβώς. Θα ξεκινήσω έτσι, θα βάλω το τηγάνι μου να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά, όχι πάρα πολύ δυνατή, έτσι κοντά στο 7 στον δυναμό. Και θα ωραία. Ρίξω το κρεμμυδάκι μου να αρχίσει να τσιγαρίζεται. Ενδιάμεσα εγώ θα κόψω το κολοκυθάκι και την μελιτζάνα, όπως και τις πιπεριές, σε μικρά κομματάκια. Το σημαντικό είναι Χριστιανά, να είναι... Χριστιανά, μη φαίνω Νικόλας. Χριστιανά... Και εγώ μυρίζω το κρεμμυδάκι, το υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Χριστιανά, που κάνει σχόλιο ότι μυρίζει το φαγητό μας. Αυτή είναι η ουσία. Μα σωστά και αυτό. Μα συγγνώμη, ρε Χριστιανά, μόνο λάθη φαΐ μου κάνουμε. Μπορεί να μην μυρίζει. Πρέπει. Σιγαρίσουμε λίγο. Χριστιανά μου, σου υπόσχομαι ότι θα ξεχαστείς μερες νοστιμιές. Και έτσι δεν θα σε πειράζει τόσο πολύ η μυρωδιά. Χριστιανά μου, σου έρχεται το κρεμμυδάκι. Όλα μου έρχονται, έχει ώρα μου έρχονται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Ελούθηκες εψες. Ελούθηκες εψες, αλήθεια. Και απόψε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς χορηγούς. Να ζητήσουμε έτσι να σου φέρουν κανένα σαμπουάν να τα κάνει τα μαλλιά. Για τα ρούχα μου πλένουν. Και για τα ρούχα, βέβαια. Θα σκιάσουμε ένα προσωπικό κομμωτή, καλέ. Και προσωπικό κομμωτή. Να την δουν, να εκτενίζει, να εσάζει ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εκεί. Κόβουμε τη μελιτζάνα. Όλα τα κομμάτια μας, Κωνσταντίνα μου, όλα τα λαχανικά μας πρέπει να είναι κομμένα σε μικρά κομμάτια. Και ο λόγος είναι ότι δεν θα μας βοηθήσει να γεμίσουμε τους ανθούς αν είναι μεγάλα. Δεν θα τους χωράει. Πρέπει να είναι πολύ μικρά. Έλα, Χριστιανά μου, αυτόν είναι δικό σου. Ευχαριστώ. Θέλω πολύ να δοκιμάσεις λίγη. Η κουβέντα του άμα τερκάζει μετά το τράβαμε και ασκλαίω. Που μακριά φοάται, αλλά και δεν κοντά. Ως που αφιό που δαμένω, αλλά μυρίζεις μετά που να δικαιώσει εκπαμπή. Νικόλα μου, να σου δείξω κάτι που μπορεί να μην σου το δείξαν όταν ήρθες εδώ. Να σου δείξω τι έχουμε. Για να ξέρεις. Έχουμε και φούρνο. Κάποτε, ό,τι γίνεται στο φούρνο, μπορείς να το βάλεις μέσα, λειτουργεί ένα γέφτε. Χριστιανέ μου, μα πρέπει να κάνουμε πράγματα να δείχνουμε στον κόσμο. Στο φούρνο, τι να δει ο κόσμος. Να το κάνουμε, να το βάλουμε στο φούρνο και να το φέρει ψημένο. Να ξυπνάς το πρωί, όπως έκαμε ένα πετρεντζίκι, να το κάνεις, να το φέρνεις ψημένο, να το δοκιμάζεις. Πώστε! Έτσι έκαμε ένα πετρεντζίκι. Μια χαρά είναι η σεφ μας. Ρωτώ, μα, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είδες τη διαφορά του πετρεντζίκι με εμάς. Εμείς δείχνουμε το στον κόσμο. Του τον πίνετε. Θέλω να δοκιμάσεις λίγο να μου πεις σου αρέσει η καρύδα που πίνουν εκεί κάτω και τρώνε. Για να δεις να μοτρέφονται στο survival. Δεν είναι ωραίο. Να σου πω την ώρα που έπια να πιω ήταν τα κολοκούθια έτσι μες στα δαντία. Σαν να έφαγα κολοκούθια, περίμενε. Μπορείς να θα σε αφήσουμε να το απολαύσεις το κρεβατάκι σου με την ησυχία σου.
Χάλασα μου τον δεκορού. Θεά μου μαγειρεύεις στο σπίτι. Όχι. Μαγειρεύω, Νικόλα μου, φυσικά και μαγειρεύω στο σπίτι. Αλλά... δεν ξέρω τι να μαγειρεύω και στη δουλειά μου, αλλά τέλος πάντων. Απλά να αφήσεις τον εξάρισμο, ντιαμε. Εννοείται, πριν να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε, να αναβούμε τον εξάρισμο. Πραγματικά είμαι σπαστική με αυτό το πράγμα. Ρωτάει η μαμά μου, αν θέλεις κάρτη τηλεφωνικά. Όχι, Νικόλα μου, είναι και άλλος, είναι η μαμά της, ρωτά μας εμάς. Πιο πολύ στο φούρνο, Κωνσταντίνα μου. Για και λόγους, ξέρεις, διατηρούμε το κορμί μας, κατάλαβες. Χιλιακούς φέτες. Πρέπει να διατηρηθεί αυτό το κορμί. Έλα να σε βοηθώ. Ναι, αφού η Κωνσταντίνα έπιασε το κρεβατάκι της. Ξέρεις γιατί το κάνουμε τώρα, για να μην μυρίσεις. Και μείνα εγώ δαμέ. Αλλά σου σύρω το λίγο μόνο το πιπερού την κίτρινο. Ναι, μόνο. Οτιδήποτε να διαλύσουμε. Ότι τι κανείς δεν θα σου φέρνω εντάξει, να το κάνω σαν project. Γιατί θα το κάνουμε, ναι. Τι θα... σε τι θα μαζέρει η Χριστιανά. Αυτό είναι η βίσκος. Δεν είμαι σίγουρος κατά ακρίβεια να σου απαντήσω. Και δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει. Εμείς το λέμε Ανθή στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν ονομάζεται η δίσκο σε μπορεί να ονομάζεται στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Επειδή καμιά φορά τα λαχανικά στην Ελλάδα τα λένε διαφορετικά από ό,τι τα λέμε εμείς στην Κύπρο. Είδε σου τι κάνουν, Νικόλα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μα θεωρώ του με την άκρη του μαθητού μου. Είναι πάρα πολύ ωραία η καρύδα. Άρεσε σου. Πάρα πολύ, γιατί σε να τη άρεσε. Όχι. Αλήθεια. Καθόλου. Έτσι θα μπορούσες να πάει στο παιχνίδι επιβίωσης. Για πολλούς λόγους, όχι μόνο για την καρύδα. Χριστιανά, δεν την είμαι ο survivor. Ναι, τι να σου πω, πανέτοιμη. Είναι πολύ άσχημο το, αυτό μέσα το νερό της καρύδας. Πάρα πολύ άσχημο. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω να δοκιμάσεις να μου πεις αν είναι ωραίο. Εγώ... αλήθεια τα. Χριστιανά μου, έχουμε ένα συνήθιο κανένα στην Κωνσταντινά. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθείς. Πάντα βάλει το αλάτι και ο πιπέρι. Α, να το βάλω και εγώ να σου πω. Πολλά δύσκολο η δουλειά της να βάλει το αλάτι και το πιπέρι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία που μυρίζεις. Τώρα μειώνεις τη δουλειά που κάνω στην κουζίνα. Όχι, καθόλου, καμία σχέση. Αφού δεν με αφήνουν να κάνω κάτι. Κάτι ξέρω. Έτσι φωνώ. Γέλασες όμως, Νικόλα. Τελείωσες, Νικόλα, μου αποχαιρέτα τους τηλεθεατές. Άρα, τελευταία μας εκπομπή σήμερα. Έλα κοντά, αγαπώ. Με την Κωνσταντίνα. Πραγματικά, εντάξει, είναι πολύ ωραίες συνταγές του Νικόλα μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να με αφήνει να κάνω κάτι για να μας φέρει να το να κάνει κάτι. Ωραία. Από την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, θα πιάσω εγώ το ρόλο να το παρουσιάζω και εσύ θα το κάνεις. Χαίρομαι πάρα αλλά πολύ. Αλλά να σε καθοδηγώ. Τούτε πολύ μάιρες, θέλω να γίνουν παρουσιαστές. Εγώ δεν το έχω όνειρο πάντως. Καθένας με δουλειά του. Μα πού παίρνεις το παπάκι. Χριστιανά μου, αφού έβαλα μενούλα τα λαχανικά, έτσι να λάβουμε και τίποτα στους τηλεθεατές όλοι μόνοι μας. Και έχουν τσιγαριστεί καλά, έβαλα με ένα λάτι πιπερί. Βάζουμε και τον μπολτό μας. Είναι ντομάτα, ντοματόσατσα δεν είναι μπολτός, είναι λίγο διαφορετικό από τον μπολτό. Αλήθεια. Ναι. Μυρίζει πάρα πολύ. Και θέλω να το φύγεις πάνω από τη φωτιά, να το βάλεις σε ένα μάτι που δεν αναβεί, γιατί δεν θέλουμε να ψηθεί άλλο. Και ο λόγος είναι, Χριστιανά μου, ότι σε λίγο θα γεμίσουμε τους αυτούς και θα τους βάλουμε και στο φούρνο να ψηθούν. Άρα τα λαχανικά μας θέλουμε έτσι να λίγο τραγανά. Α, δεν τα θέλουμε πολύ ψημένα. Ακριβώς. Θα ρίξουμε πολύ ψήλο κομμένο βασιλικό να μας δώσει το άρωμα. Όχι, και επίσης, έτσι παραδοσιακά με το χέρι, θα γιώσουμε φέτα μέσα, μπόλικη φέτα. Τώρα δεν θέλεις να φάεις. Ναι, θες, αλλά είναι πιο ωραία έτσι, να μην το... είναι πολύ ψημένα τα λαχανικά και εμένα μου αρέσει. Με το κουτάλι σου γιώνει και τη φέτα να γίνει ένα μείγμα ωραίο, ομοιόμορφο. Πάρα πολύ ωραίο, ομοιόμορφο. Εντάξει, παιδιά, κάνετε διακοπές, σας είναι εντάξει. Εμπνέει μας το σκηνικό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, πολύ ωραία γονίτσα. Για να παίξουμε με τα κουβαλάκια. Ωραία, τι ωραία. Άκου, 37 χρόνια άνθρωπος. Καρτρά τα μωρά να αυκούν που η θάλασσα να παίξει με τα κουβαλάκια. Γιατί εσύ δεν παίζεις τη θάλασσα με τα κουβαλάκια. Εγώ παίζω, αλλά εγώ... Θα σου μα είσαι έτσι μεγάλος όσον είπεν. Ένα λεπτάκι να μας πει πώς λέει η Αριαδίνα. Ναι, 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 Νικόλα μου, είναι, είναι. Είναι, δεν το φαίνεται πάντως. Είναι. Πώς λέει η Αριαδίνα τον Αμμό. Αμμόθ. Αμμόθ. Στην άμμου ενώσεις όλα τα υλικά μαζί. Βλέπεις να τα ένωσα. Νομίζω ότι είναι καλά. Ναι. Να δείξουμε έτσι δύο-τρία πράγματα για τους αυθούς. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ότι ένας αυθός είναι φρέσκος καταρχήν. Η ανθή όταν είναι φρέσκη είναι ανοιχτή. Μάλιστα. Ενώ όταν περάσει μία μέχρι δύο μέρες όταν κοπούν και μετά από το δέντρο, ξεκινάνε και κλείνουν. Ξέρεις ότι η Κωνσταντίνα θέλει να τους ζητήσει όμως πρώτα. Τι εννοείς. Ξέρεις να τους φάει.
Όχι, δεν είναι σελουλοειδέ. Όχι, μας αρέσει. Θα κάνουμε κάτι να δείξουμε πώς καθαρίζει ένας ανθός. Όταν πάρουμε τον ανθό, υπάρχει αυτό το μικρό κοτσανάκι από πίσω, εδώ δεν υπάρχει. Αφαιρούμε όμως αυτά τα πράσινα γύρω-γύρω. Ξέρετε τι σκεφτήκα τώρα που είδατε το ωραίο μείγμα εδώ πέρα που έχει κάνει τα λαχανικά. Mm-hmm. Σκεφτήκα να το κάνω, αλλά να το βάλω μέσα στο κοτόπουλο. Και στο κοτόπουλο μπορεί να μπει, ναι. Και επίσης, και γέμιση για μανιτάρια θα μπορούσε να ήταν. Πολύ ωραία. Ναι, έχει δίκιο. Αρέσκει μου και εμένα την ιδέα σου, Κωνσταντινά. Ωραία δεν είναι. Αυτόν κάνει και για χορτοφάγους όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Πολύ εύκολα, μπράβο. Κάτι διαφορετικό.